Ο Βόζ Λαός λέει ότι η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται. Πόσο καλή όμω είναι αυτή η μέρα, γιατί οι αριθμοί μπορεί να δίνουν μια πραγματικότητα, όμω η ουσία είναι αλλού. Πάμε λοιπόν, ζητήσαμε από την διοίκηση του Αερολιμένα και τον κύριο Πλιάκα, τον οποίο και ευχαριστώ, τα στοιχεία από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τέλη Μαΐου, μέχρι και την 31η Μαΐου, καθώς αναμήνα βγαίνουν. Ξεκινάμε με την πρώτη κάρτα. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31 η μαιου καθως να βγαινουν ξεκιναμε με την πρωτη καρτα απο την 1 η ιανουαριου μεχρι και την 31 μαιου οι αφήξει και αναχωρήσει στο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη του Ηρακλείου ήταν 1.035.238 και ο αντίστοιχο, το αντίστοιχο διάστημα του 2023 873.771 επιβάτε. Αφήξει και αναχωρήσει. Η αύξηση είναι στο 18,48% το 2024 σε σχέση με το 2023. Με βάση τα ανεπίσημα στοιχεία, στο ίδιο ποσοστό φαίνεται να είναι και η αύξηση τι πρώτε 10 ημέρε του Ιουνίου. Άρα, ακόμα και αν είχαμε τα στοιχεία του Ιουνίου μέχρι και σήμερα, δεν θα διαφοροποιούνταν αρκετά αυτή η εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε ποιε είναι οι χώρε ε, που ουσιαστικά έχουν την μεγαλύτερη κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη του Ηρακλείου. Να ξεκινήσουμε, βεβαίω, η Ελλάδα με τι πτήσει εσωτερικού, που είναι σε όλη τη διάρκεια του έτου. Ακολουθεί η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Ισραήλ, η Αυστρία, η Ελβετία και η Κύπρος. Και πάμε να δούμε και τα αντίστοιχα στοιχεία μέχρι τη το... τελευταία ημέρα του Απριλίου με βάση τα επίσημα στοιχεία της Φράπορτ για το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων «386.172 αφήξεις και αναχωρήσεις το 2024». 377.143 στο αντίστοιχο διάστημα του 2023 με την αύξηση στο αεροδρόμιο των Χανίων να είναι στο 2,4%. Και ποιε είναι οι χώρες που έχουν την μεγαλύτερη δυναμική στο αεροδρόμιο των Χανίων. Βεβαίως η Ελλάδα στην πρώτη θέση ακολουθεί η Σουηδία, η Γερμανία, η Δανία και η Κύπρος. Το αεροδρόμιο των Χανίων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς σκανδιναβικούς κόμβους σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από όλου. Θα ξεκινήσω από εσά, κύριε Δοξαστάκη, γιατί από την εμπειρία μου στο τουριστικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, βλέπουμε ότι δεν έρχονται καινούριε αγορέ. Είναι οι γνώριμοι πελάτε, ναι, με 18% η αύξηση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Νομίζω ότι θα συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Βεβαίω. Το οποίο κατά δεν είναι κακό, γιατί όταν στηρίζεσαι σε κάποιε βασικέ αγορέ με επαναλαμβανόμενου ε, τουρίστε, αυτό είναι ένα υγιέ στοιχείο αρκεί να καταγράφει ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα θετικό ισοζύγιο. Το ζητούμενο είναι όμω παρά την καταγραφή την οποία παρουσιάστηκε προηγουμένω και φαίνεται εμφανώ η αύξηση, υπάρχει μία δυσαρέσκεια, υπάρχει ένα προβληματισμό η ευρύτερη αγορά διαμαρτύρεται έντονα. Υποστηρίζουν ότι ίσως οι πολύ μεγάλες μονάδες όντως έχουν αυτούς τους πελάτες και τους καλύτερους και είναι λογικό αυτό αλλά και τα αριθμητικά δεδομένα. Η ευρύτερη όμως αγορά διαπιστώνει, σχολιάζει ότι πέραν των πλήστων όσων προβλημάτων υπάρχουν εξαιτία ανεπάρκειας της πολιτείας, της στήριξης των υποδομών και των λοιπόν καταστάσεων που πρέπει να υπάρχουν και να διασφαλίζονται, το τελικό αποτέλεσμα το οποίο βέβαια πρέπει να το πούμε εδώ, γιατί είχαμε και εκλογέ πρόσφατα, είναι απίστευτη αυτή η ταλαιπωρία που οι επαγγελματίε φέτο βίωσαν με τι αδικαιολόγητε, αψυχολόγητε αποφάσει του Υπουργείου Οικονομικών, που ακόμα προσπαθούν οι επιχειρηματίε να εναρμονίσουν τι φορολογικέ του υποχρεώσει με τι ταμιακέ μηχανέ, τα POS, πράγματα δηλαδή τα οποία δεν θα μπορούσε κανεί να φανταστεί ότι θα δημιουργούσαν σε μια τόσο σημαντική οικονομική δραστηριότητα αυτά τα προβλήματα. Άλλα πράγματα περιμένουν από την πολιτεία οι και μάλιστα αυτών των περιοχών που συμβάλλουν πάρα πολύ σημαντικά. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω και το παράπονο μου. Μου προκαλεί ιδιαίτερη απορία και ερωτηματικό πώ είναι δυνατόν ο κατεξοχήν τουριστικό προορισμό τη χώρα και εκπροσωπώντα ένα Δήμο έχουν ήδη περάσει έξι μήνε και ο Υπουργό Τουρισμού ούτε καν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να μας ζητήσει κάποια εξήγηση, κάποια προβλήματα, κάποια καθοδήγηση να μας δώσει μια διαμόρφωση μιας πολιτικής και απορώ πραγματικά πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και θα τα πούμε στη συνέχεια τα τόσα προβλήματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά τους επόμενους μήνες που θα υποδεχτούμε τόσους πολλούς επειδή έχω μια ενότητα μέσα στην εκπομπή και για το θέμα με τα ομπραλοκαθίσματα θα δούμε και ένα σχετικό βίντεο yeah. και θα με το σχολιάσετε, κύριε Δοξαστάκη. Ε, έρχομαι σε εσά, κύριε Βλατάκη. Η, η επίσημη πολιτεία βλέπει αριθμού. Και επειδή γνωρίζω ότι είστε πάρα πολύ ρεαλιστή και πάντα στι τοποθετήσει σα του The Point, να σα το πω και αγγλικά, ε, στο τέλος της σεζόν, εγώ θα προβλέψω ότι πάλι θα πάμε να πούμε για ένα χρυσό ρεκόρ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που ξεπέρασε και το χρυσό 2023, που ξεπέρασε το χρυσό 2018 και γενικότερα κάθε χρονιά είναι χρυσάφι. Είναι χρυσάφι αυτή η χρονιά. Γιατί οι, στις αγορές και του Ηρακλείου αυτό το χρυσάφι δεν το βλέπουν στι ταμιακέ του. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ σα είχα πει πριν αρχίσει η σεζόν ότι θα έχουμε πελάτες ότι θα είναι περισσότεροι από το 2023 αν όλα πάνε καλά, αλλά δεν θα έχουν χρήματα. Το θυμάστε? Το θυμάστε. ναι, εδώ είμαστε, χειρίζει, εδώ είμαστε. Αυτό τώρα λοιπόν, μου θυμίζει λίγο για να το χιουμορίσω, την ελληνική ταινία με την ανάπτυξη στο νησί που φέραν τους τουρίστες και μυρίσαν τους κεφτάδες. <Συξελόντα> <Συξελόντα> λοιπόν, κάπως έτσι... <Συξελόντα> 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 λοιπόν, κάπως έτσι είναι και να είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε και αυτούς. Διότι αυτούς μπορούμε να φέρουμε, αυτούς Μα γιατί όμως Από είναι και... αυτή μια άποψη που ακούγεται πολύ έντονα, να είμαστε ευχαριστημένοι που μπορούμε να έχουμε και αυτούς. Ε... γιατί δεν μπορούμε ε... να έχουμε και καλύτερους τουρίστες. Μπορούμε να έχουμε και καλύτερους τουρίστες εάν ε, γίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ήδη ανέφερε ο Δήμαρχος ε, κάποια από αυτά. Να μην μπούμε όμω ε, σε αυτό, δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Εμένα μου αρέσει και ο σύνδεσμο που εκπροσωπώ να κοιτάζουμε για το καλύτερο και να προσπαθούμε ε, καθημερινά ε, να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα και να κάνουμε μία στο τέλο. Από εκεί και πέρα δεν ε, συμ, συμφωνώ με τα χρυσά, με τα ρεκόρ κτλ. Έχει γίνει μία μελέτη ότι τα αποπληθωρισμένα χρήματα που εισπράττουμε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν, δεν έχουν ακόμα ισοσκελίσει ακόμα αυτά του 2019. Ίσως να τα καταφέρουμε φέτος που έχει πέσει ο πληθωρισμός. Εννοείται τη χρονιά της πανδημίας. Από το 19 και μετά και το 20 και το 21 και το 22 και το 23 που γνωρίζετε πόσο υψηλό ήταν ο πληθωρισμός τα αποπιθωρισμένα έσοδα δεν έχουν ακόμα ισοσκελίσει αυτά του 2019 σε αξία. Αυτές οι, οι αφήξεις να και οι από την πόνο Δεν μου λένε τίποτε αυτές οι αυξήσεις ε, και είναι ίσως ε, κάτι το οποίο εμεί το εξηγούμε επειδή ήταν νωρί ε, το καθολικό Πάσχα. Έτυχε να είναι ε, το Μάιο οι πεντηκοστοί που είχαν... Ε, διακοπές οι Γερμανόφωνοι από όπου αντλούμε τους περισσότερους μας πελάτες και γι' αυτό φάνηκε μία αύξηση 16% του μάιο γιατί τον Απρίλιο δεν είχαμε τίποτα, έτσι. Mm. Ήταν κλειστά τα περισσότερα καταλήματα, άνοιξαν τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου. Οπότε α, αυτή η αύξηση που σωστά τα δίνει ε, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ε, είναι... Ε, κάτι τυχαίο, το οποίο έχει σχέση με την ε, πεντηκοστή. Ε, από εκεί και πέρα, εμείς ε, περιμένουμε ότι ε, η υπόλοιπη σεζόν θα έχει μια στρωτή αύξηση ε, βάσει των αεροπορικών θέσεων uh -huh. που έχουν προγραμματιστεί, που είναι περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι. Και όπως λέμε πάντα, θα δούμε τέλος σεζόν, ε, τα έσοδα και ελπίζω μετά από πληθωρισμένα έσοδα να είναι αυτά τα οποία είχαμε το 19 και να μην αρχίσουμε να λέμε πάλι για ρεκόρ και χρυσή χρονιά και τα λοιπά. Αλλού είναι το νόημα και αλλού είναι αυτό το οποίο πρέπει να Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα. Ε, θα μεταφέρω το ερώτημα που έκανε στο Γιώργο και σε κυρία κύριε Πλακανά. και Αυτό αποτυπώνεται σε Ε, Κοιτάξτε να δείτε. Η Κρήτη έχει 200.000 κλίνε σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Mm -hmm. Νόμιμα. Νόμιμα. Έχουμε όλα αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Και μέσα στα τελευταία 6-7 χρόνια που ξεκίνησε το Airbnb, έχουμε φτάσει εσύ στον αριθμό των 180.000 κλινών. Δηλαδή, το Airbnb προσπαθεί να φτάσει τον ίδιο αριθμό των ξενοδοχείων. Mm -hmm. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο αριθμό κλινών, αυτό μεταφράζεται αυτόματα ότι και οι θέσει στα αεροπλάνα ε, παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στα διαμερίσματα Airbnb. Mm -hmm. Υπάρχει ο κόσμο, ο οποίο λοιπόν έρχεται μένει στα καταλήματα. Μένει σε ξενοδοχεία, η Κρήτη έχει ξενοδοχεία και καταλήμματα για όλα τα βαλάνδια. Και σίγουρα υπάρχει και ο ποιοτικό τουρισμό που πηγαίνει στα πεντάστερα ξενοδοχεία πολυτελεία. Υπάρχει και αυτό ο τουρισμό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η μάζα είναι των δύο και των τριών αστέρων. Και εκεί πάει ο περισσότερο κόσμο. Και μην ξεχνάμε επίση ότι έχουμε περίπου 5,5 εκατομμύρια τουρίστε. Είναι αδύνατον να έχουμε 5,5 εκατομμύρια τουρισμό έτσι όπω θα τον θέλαμε. Να λέμε τα πράγματα όπω έχουν. Επίση, να πάμε στην αγορά τι προσφέρει η αγορά. Η αγορά που αν θα μπούμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο... Ιράκ, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφοράει έξω. Το θέμα είναι τι προσφέρει πια μια τουριστική περιοχή, η αγορά τη τουριστική περιοχή στον καταναλωτή σήμερα. Για σήμερα μιλάμε. Τι εννοείται τι προσφέρει η αγορά, όταν δεν έχουν χρήματα, γιατί να προσφέρει ε, κάτι η ναι, αγορά. Να σα πω κάτι. Να, τι. να σα πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθο να νομίζετε ότι ο κόσμο δεν έχει χρήματα. Ο κόσμο για να έρθει στην πόλη μέσα Έστω και αυτά τα λίγα θα τα αφήσει στην πόλη μέσα. Αλλά Έχουμε κάνει ποιο ρεπορτάζ, ποιο... κύριε Πελακανάκη, στα καταστήματα με τα σουβενιρ στο Ηράκλειο. Ακριβώ. Όπου για ένα σουβενιρ τριών ευρώ κάνουν παζάρι. Σωστά. Ο κόσμο δεν αγοράζει πια σουβενιρ, να σα το πω πιο απλά. Ο κόσμο δεν αγοράζει πια σουβενιρ. Είναι ξεπερασμένο. πια δεν αγοράζει ο κόσμο σε Αν θέλουμε, το πιστεύουμε, είτε ό, θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Δυστυχώ ο κόσμο δεν αγοράζει. Λέτε δηλαδή να πάει στην επόμενη μάρκα παραπάνω για να την όχι, αγοράζει. Όχι, έτσι. καθόλου. καθόλου. <laughs> δεν, δεν τον ενδιαφέρει πια το Σε Ξεκάθαρα. Δεν τον ενδιαφέρει πια το σουβενίρ. Mm -hmm. Αν θα πάρει μπορεί, πάρει ένα μπλουζάκι δώρο στο εγγονάκι του, στο ανεψάκι του κάτι, αλλά δεν παίρνει πια σουβενίρ. Αυτό είναι εδώ. δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα σουβενίρ πια δεν έχουν πια πέρασει όσου είχαν παλιότερα, όπω θυμόνται οι παλιότεροι κυρίω οι επαγγελματίε που πραγματικά ήταν πραγματικά τα χρυσά χρόνια. Ο κόσμο σήμερα πια για να ψωνίσει πράγματα, όλα τα brands που έχουμε στην Ελλάδα είναι τα ίδια και στη χώρα του. Να μην αναφέρουμε ονόματα, όλοι τα γνωρίζουν. Ναι, κομμάτια. ναι, ναι. Έχει το ίδιο πράγμα. Ό,τι και να ψωνίσει από εδώ πέρα, το κόστο του περίβαρου στι βαλίτσε είναι τεράστιο για να μπορέσει να αγοράσει πράγματα να φορτώσει τη βαλίτσα του. Δεν το κάνει πια. Έχουμε δηλαδή πολλέ παραμέτρου, οι οποίε πρέπει να τι εξετάσουμε για να δούμε τι ακριβώ θέλει ο πελάτη. Αυτοί οι οποίοι ψώνιζαν και πάρα πολύ μάλιστα ήταν οι Ρώσοι, οι οποίοι χάθηκαν. Ψώνιζαν πράγματα τα οποία. Ναι, τα κριτικά προϊόντα τα λάδια, τα κρασιά, τα καλλιντικά από το ελαιόλα, από την αλόη. Αυτά θα ψώνιζαν πάρα πολύ οι Ρώσοι. Τι γούνε, ναι. Δείτε πόσα καταστήματα είναι, ιδιαίτερα στο Δήμο Χερσονήσου, πόσα καταστήματα έχουν κλείσει και είναι κλειστά. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχουν πια οι Ρώσοι. Υπάρχει mm -hmm. δηλαδή μια αγορά, την οποία θα πρέπει να δούμε πραγματικά η αγορά σήμερα τι ζητάει. Αυτό πρέπει να ψάξει η αγορά των τουριστικών περιοχών. Τι θέλει σήμερα ο τουρίστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θέλει σήμερα ο τουρίστα, τι ζητάει. Γιατί βλέπουμε τα εστιατόρια και τα μπαρ που είναι γεμάτα απ' έξω. Ο κόσμο κυκλοφοράει, βλέπουμε μια πόλη γεμάτη, ο κόσμο δικιάζει αυτοκίνητο, βλέπουμε πάρα πολλά ρέντεκτα. Άρα ουσιαστικά δίνει περισσότερα χρήματα σε αυτό που λέμε εστίαση και διασκέδαση. Experience. Ναι, θα πάμε στα Ινοπία, mm -hmm. θα πάμε να δω το Ινοπίο, θα κάνουμε μια γευσίγνωσία. Θα δίνει κάπου αλλού. Θα πάω σε ένα Ινοπίο να δω να κάνω μια γευσίγνωσία, θα πάω να δω κάτι. Έχει. Θα δίνει κάπου αλλού. Υπάρχει μια τελείω διαφορετική κατανομή του χρήματο του τουρίστα τη σήμερα ημέρα. Υπάρχουν και οι περιοχέ δύο ταχυτήτων στην Κρήτη, κύριε Σωμάρα. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχέ που η Χερσόνησο, α πούμε, είναι μια περιοχή που έχει ένα brand name, έχει μια ε, βαριά τουριστική βιομηχανία και σίγουρα ε, θα, θα γεμίσει πρώτα αυτή για να γεμίσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ρέθμιο και με άλλε περιοχέ. Για τι περιοχέ που δεν χαρακτηρίζονται απόλυτα κομμάτι τη βαριά τουριστική βιομηχανία, αυτέ τι πρέπει να κάνουν. Ε, οι περιοχέ που είναι ήδη γνωστέ στο τουριστικό προϊόν, όπω η Φαγερσόνησο και από μόνος είναι πόλει και τα City Tour ε, είναι πρώτα σε ζήτηση και γύρω από αυτά είναι και αναπτυγμένα όλα τα ξενοδοχεία κάθε κατηγοριών και όλα τα καταστήματα, ε, τραβάνε από μόνα του. Ε, με βάση αυτό, μπορεί οι περισσότεροι να πάνε για ένα αυτοκίνητο, να πάνε σε άλλε περιοχέ και να κάνουν και ένα tour και να μείνουν και στα υπόλοιπα. Ε, το όλο θέμα ξεκινάει από τον τρόπο που είναι στημένος ο το τουρισμός. Όταν Έτσι. Yes. κατά 80-90% δεν μπορώ να το πω αριθμητικά, στημένο από ένα τουροπερέτορ. Το τουροπερέτορ κοιτάζει γύρω από το αεροδρόμιο που θα αναπτύξει το πρόγραμμά του. Οπότε κοιτάζει περισσότερο κοντινέ αποστάσει και αν είναι και κάποιο brand γνωστό ξενοχείο, θα το πάει ας πούμε, και στην Ιερά Πέτρα και προσπαθεί να αναπτύξει mm -hmm. άλλες περιοχές άλλε περιοχέ για να έχει ένα λαχικό, ε, άλλα πακέτα και άλλα ξενοδοχεία. Ανοίγοντα εκεί, άλλα ξενοδοχεία, Η τιμολογία πολιτική διαφέρει να υποθέσω από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα ο με την τι θέλει. Όμω η δημιουργεί και τη, τη, τη στιγμή mm -hmm. πάντα. Προσφορά και ζήτηση. Ε, έτσι, σιγά σιγά αναπτύσσει περισσότερο η Ιερά Έχουν φτιαχτεί κι άλλα σοβαρά brand ξενοδοχεία. Όπω λέτε ότι στο μέλλον η νότια, το νότιο Ιεράκλειο θα αναπτυχθεί μετά από πολλά χρόνια, ίσω, και το πιστεύουμε. Ε, όταν κατέβουν σοβαρέ εταιρείε, έτσι θα αναπτυχθούν και όλα αυτά. Η ενδοχώρα ε, δεν μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά τόσο σε μεγάλο παθμό, μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσει και εξειδικευμένο τουρισμό, όπω ανάφερε ο πρόσφυγα Λεκανάτσι πριν. Να ονομάσω όμω εγώ κάτι πριν: ότι η ύπαρξη χρημάτων, όχι από τον τουρίστα, έχει να κάνει με την ποσότητα που δεν ακολουθείται με την ποιότητα. Αυτό είναι ο νόμο τη οικονομία και δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει ποτέ. Ε, από την άλλη πλευρά και εμεί έχουμε τεράστια προσφορά. Ανοίγει ο γείτονα ένα ρέντα καρ, θα ανοίξει παραπέρα. Γιατί τα οικονόμησε τη μια χρονιά και σήμερα τα ρέντα καρ ξεχνάνε τη χρυσή εποχή του 20, του 21, του 22 και κλέγονται μεταξύ του. Ονόμασε έναν κλάδο. Το ίδιο συμβαίνει με την εστίαση. Τα καλά μαγαζιά παιδικά δουλεύουν και είναι και γύρω από τα ξενοδοχεία, αλλά δεν δουλεύουν. Ακριβώ αυτό συμβαίνει. Και τα σουβενίρ, άλλα θα δουλέψουν, άλλα δεν θα δουλέψουν. Ναι, ναι. Ο κόσμο έχει άλλα ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κρίση στην Ευρώπη και ειδικά η Γερμανία, και θα το δούμε ακόμα χειρότερα του χρόνου και όλε οι άλλε χώρε που εξαρτώνται γύρω από την οικονομία τη Γερμανία, θα φανεί ακόμα περισσότερο του χρόνου. Μάλιστα. Έρχονται απλά για να έρθουν στον ήλιο και μετά είναι σφιχτή. να ξεκουραστούν και να κάνουν διακοπέ στην κυριολεξία. Λοιπόν...